Κατέρι. Σούβερα, σούβερα, κύρα το Μάη, την πρώτο Μάη για το βράδυ. Ψηλά τα παράθυρια σου, σαν καράβιου κατάρτια. Ρίξε μου τα μαλάκια σου να κάνω σκαλοπάτια. Ψηλά τα παράθυρια σου και χαμηλά κοιτούνε. Κι όταν με βλέπουν και
έρχομαι δίχως Άγιε, δίχως Άγιε Ρακλιώνε. Ψηλά τη χτίζει στη φωλιά και θα λύγει, και θα λύγει σιωκλώνος. Και θα σου φύγει το πουλί και θα σου μη, και θα σου μείνει ο πόνος. Γνώρισα μέσα στα δερμιά μια κορί όμορφη και νιά. Με αισθήματα μεγάλα, με αισθήματα μεγάλα.
να πτωνάει, να πτωνάει στεφανό. Νόστιμο και νόστιμο και μελαχρινό. Με αισθήματα μεγάλα, ο Παναγιά κανάλα. κάποια βραδιά στο Μερικά, σίδα και σε, σίδα και σε ρωτεύτηκα. Ο Παναγιά κανάλα, με αισθήματα μεγάλα. Απ' τις πλακάρες πέρασα, σε είδα και σε είδα και σου γέλασα. Μα δε μου γέλας μια στάλα, ο Παναγιά κανάλα. Δε μου γέλας μια στάλα, δε μ' αγαπάς μια στάλα. Yeah.
Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίαιο Μακάρος ελθόντες επί την Ιουδήσιν ειδόντες φως εσπερίρων υμνούμεν ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ των Τρισάγιων ύμνων αναβέλπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεχόμεν και δεύτερο. Ντόπιοι τον τίνουν με λαϊκό χρώμα και έχει ιδιαίτερη δύναμη μέσα του. Κανάλα, Αγία Τριάδα μου και εσύ Αγία Ειρήνη, βλοήστε την αγάπη μου στα χνάρια σας να μείνει. Δύστιχο τετράστιχο που το λέμε με την ευχή αυτή που αγαπάμε
να μείνει καλή κοπέλα, ευλογημένη, στο δρόμο του Θεού, όπως το λέει ο λαός μας. Και μέσα στο διπορικό αυτό που κάνουμε, μέσα στο σεριάνισμα αυτό που το κάνουμε με διάθεση, με αγάπη, με έμπνευση, με μεράκι αν θέλετε, θέλουμε να σας δώσουμε και την δύναμη και τη δυνατότητα παράλληλα να τραφεί το πνεύμα με πράγματα που έχουν μεθύσει μέσα τους και ιδιαίτερη ευλογία. Πήρατε οσμή, είδατε την Παναγιά, τη λυτρώτησα την κανάλα. Εδώ με τον Παπακώστα θα μιλήσουμε για την κανάλα και να μας πει με απλά χωριάτικα λόγια για την Παναγιά μας, για την κανάλα μας και το ιστορικό της. Το γεγονός ότι ο χώρος αυτός από έρημος μετεβλήθη σε παράδεισο και το λένε σχεδόν όλοι οι επισκέπτες και προσκυνητές που έρχονται εδώ όταν κατεβαίνουν από το δρομάκι αυτό, κατεβαίνουν προς την Παναγία, λένε εδώ είναι ένας μικρός παράδεισος. Πράγματι μετεβλήθη σε ένα μικρό παράδεισο με την χάρη της ίδιας της Παναγίας, η οποία η ίδια θέλησε να στήσει το χειρουργικό του θρόνο εδώ σε αυτόν τον τόπο, να φέρει την εικόνα της και να την έχουμε, υπάρχουν εδώ, να υπάρχει εδώ για να την λατρεύουν όλοι οι χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα της Παναγίας της Κανάλας ευρέθη εις το πέλαγος, εδώ λίγο ανοιχτά. Αυτό που βλέπουμε πίσω μας δηλαδή. Αυτό πίσω απέναντι μας, μάλιστα, αυτό που βλέπουμε, ευρέθη εκεί ανοιχτά, μεταξύ, λίγο ανοιχτά από τον κάβο, μεταξύ Κίθρου και Σερίφου. Επειδή το πέρασμα μεταξύ δύο νησιών λέγεται κανάλι στην αυτική διάλεκτο, γι' αυτό και ονομάστηκε η Παναγία, ονομάστηκε η εικόνα της Παναγίας, ονομάστηκε Παναγία Κανάλα. Και όλος ο χώρος, ο τόπος αυτός εδώ λέγεται Κανάλα. Η παράδοση μας λέει ότι μια νύχτα, όταν οι ψαράδες, δύο ψαράδες είχαν ρίξει τα παραγάδια τους εδώ ανοιχτά μέσα στη θάλασσα και ήρθαν μετά τις 2-3 η ώρα να σηκώσουν τα παραγάδια τους, γιατί αυτή είναι η ώρα που σηκώνονται τα παραγάδια, τότε μέσα σε μια έναστρη βραδιά, όμορφη βραδιά, γαλήνια βραδιά και με πολύ σοδιά, πολλά που ψάρια, ψαλά ψάρια, σχεδόν κάθε δίχτυ είχε και ψάρια πάνω. Οι ψαράδες αυτοί, οι γλωμένοι, είχαν τόσο χαρούμενοι, τόση χαρά που ένιωσαν με όλα αυτά που έβλεπαν, που είχαν, δεν είδαν ότι λίγο πιο πέρα ήταν ένα φως μέσα στη θάλασσα. Για μια στιγμή γύρισαν και είδαν ότι μέσα στη θάλασσα, ήταν μέσα στη θάλασσα, όχι στην επιφάνεια της θάλασσας, υπήρχε ένα φως το οποίο και ανεβόσβηνε. Τότε πλέον τρόμαξαν οι άνθρωποι αυτοί από τη χαρά τους, μετετράπη σε τρόμο. Και έλεγαν, τι είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει φως μέσα στη θάλασσα και μάλιστα να ανεβοσβήνει. Ήθελαν από τον δρόμο τους, προσπάθησαν να φύγουν, αλλά όμως τα παραγάδια τους έμπληξαν και κατάλαβαν ότι έπρεπε να πάνε να δουν τι είναι. Πράγματι έδεσαν τα παραγάδια τους πρόχειρα, πήγαν κοντά στο φως, όσο πλησίαζαν προς το φως ανέβηκε προς την επιφάνεια της θάλασσας και δεν ανεβόσβηκε πλέον, ήταν ανέσπερο. Πήγαν κοντά και εκεί ήταν η μεγάλη τρομάρα την οποία ένιωσαν οι άνθρωποι αυτοί, όταν πίσω ακριβώς από το φως είδαν το εικόνισμα της Παναγίας να είναι όρθιο μέσα στη θάλασσα. Ορθοστάδιν μας λέει η παράδοση. Τι μπορούσαν άλλο να κάνουν? Πήγαν κοντά, πήραν το εικόνισμα, το έβαλαν μέσα στη βάρκα, το προσεκίνησαν και ήρθαν εδώ στα βράχια εδώ δίπλα μας και είδαν μια σπηλιά, άφησαν στη σπηλιά μέσα το εικόνισμα και έφυγαν τη νύχτα και πήγαν στην τριοπίδα πάνω. Ξύπνησαν τους ιερείς, χτύπησαν τις καμπάνες ιερείς και όλος ο κόσμος κατέβηκε κάτω να προσκυνήσει το ιερό εικόνισμα και να παραλάβει το εικόνισμα. Πράγματι έτσι έγινε, κατέβηκαν όλοι με αγάπη, με σεβασμό και με τα εξαπτέρυγα και φανάρια, όλα μαζί ήρθαν, προσκύνησε το εικόνισμα και με πομπή το μετέφεραν στην τριοπίδα. Εκεί έμενε για λίγες ημέρες στην τριοπίδα και με ορισμένα οράματα της Παναγίας κατάλαβαν ότι η Παναγία ήθελε να εγκατασταθεί η εικόνα της εδώ σε αυτό το μέρος που ευρέθηκε. Και πράγματι απεφάσισαν, έχτισαν μία μικρή εκκλησούλα και τοποθέτησαν το εικόνισμα της Παναγίας εδώ και ήρχονταν τότε όλοι και προσκυνούσαν. Αλλά όμως
η φήμη της Παναγίας έγινε τόσο πολύ και παρό και δεν λογάρισε ότι ο κόσμος, οι χριστιανοί, οι πραγματικοί ευλαβείς χριστιανοί, δεν, έστω και από την Αθήνα, δεν λογάριζαν τον κόπο από τον δρόμο από οποίο ήταν δύσβατος και ερχόντουσαν εδώ και πράγματι προσκυνούσαν το Άγιο Εικόνισμα και παρακαλούσαν την Παναγία να τους βοηθήσει. Αυτό μαζεύει η παράδοση ακόμα, όχι παράδοση, αλλά έγγραφα τα οποία έχουμε το 1822, τα οποία λένε ότι το 1822 η Παναγία η Κανάλα έχει μετατραπεί σε μοναστήρι και σε πολύ καλό μοναστήρι. Αλλά όμως, δυστυχώς, την εποχή εκείνη, λόγω της, ότι την Ελλάδα την διηγούσαν, οικούσε ο Όθωνας, ο οποίος δεν ήταν ορθόδοξος χριστιανός, αλλά και υπέρηξ αυτών, δεν είχαν έβλεπε με καλό μάτι την Ορθοδοξία και τα μοναστήρια. Και τότε έβγαλε ένα διάταγμα και κατήργησαν τα μοναστήρια που ήταν είχαν κάτω από 10 μοναχούς. Και μεταξύ αυτών κατηργήθηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Κανάλας. Αλλά όμως δεν έμεινε έτσι. Οι ιδιοποιητές και γενικά οι Κίδνοι δεν άφησαν το προσκύνημα, το μοναστήρι στη διάθεσή τους. Αλλά το πρόσεξαν, ο Δήμος Δριοπίδος είχε ορίσει ειδική επιτροπή, διαχειριστική επιτροπή, η οποία πρόσεχε και φρόντιζε για το μοναστήρι. Και έτσι όπως βλέπουμε ακόμα από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, το 1872 γκρεμίζεται το μικρός ναός και χτίστηκε αυτός ο ναός ο οποίος είναι μπροστά μας, ο ναός αυτός ο οποίος σιγά σιγά διακοσμήθη και ήταν πλέον ικανός για να μπορέσει να δεχτεί όλους τον κόσμο, όλους τους προσκυνητάς, οι οποίοι σχεδόν υψάνονταν κάθε μέρα. Τώρα το μοναστήρι αυτό, ο ναός, περιέπεσε αργότερα σε ιδιωτικά χέρια, δυστυχώς έμεινε σχεδόν κατεστράφη. Αλλά όμως το 1974 φροντίσαμε και η Παναγία η Κανάλα μετετράπη με απόφαση σειρά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετετράπη σε ιερό προσκύνημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και από τότε πλέον έχει πάρει την ανωδική πορεία. Σήμερα δε η Παναγία η Κανάλα είναι ένα από τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα ιερά προσκυνήματα της Ελλάδος. Πατέρα, σας ακούμε και παίρνουμε δύναμη από τα λόγια σας. Μιας και αναφερθήκατε σε κάποιες χρονολογίες, έχουμε κάποιες καταγραφές κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, αν κάποιοι άνθρωποι, αγωνιστές, μπουρλοτιέριδες, πέρασαν από εδώ? Δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα οποία να λένε ότι πέρασαν από εδώ. Αλλά όμως πρέπει να πέρασαν. Και θα έπρεπε να συμμετείχαν και όπως συμμετείχε όλο το νησί στην Επανάσταση, τον ίδιο τρόπο συμμετείχαν και οι μοναχοί, οι δικοί μας εδώ μοναχοί, οι οποίοι ήταν γύρω στους 10 άτομα, είχαν καΐκια, είχαν αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να συμμετείχαν. Τώρα δεν μας λέει πουθενά ότι εγγράφος να μας το πει αυτό. Εκείνο που ξέρουμε και είναι έγγραφο, είναι κάτι άλλο. Είναι το ότι τα έγγραφα που υπάρχουν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους λένε ότι ορισμένοι σπιτσιώτες ήρθαν εδώ και έκλεψαν το μοναστήρι. Το έκδισαν, γράφει στην κυριολεξία, το έκδισαν. Και όταν πήγαν προς την Ίω, εκεί τους έπιασαν και τότε ο διοικητής της Ίου ειδοποίησε, πάρει το έγγραφο αυτά, τα οποία ειδοποίησε τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής και έσπευσε να πάει στην Ίου να παραλάβει τα κλοπημαία. Αυτά έχουμε μέσα στα έγγραφα τα οποία υπάρχουν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Τώρα οπωσδήποτε, όσο τη συμμετοχή στην αγώνα της Επαναστάσεως, οπωσδήποτε συμμετείχαν και οι καλόγεροι και όλος ο κόσμος, όπως συμμετείχε όλος ο κόσμος. Αναφερθήκατε στους κληρικούς. Ναι. Και θέλω να κάνουμε μια μικρή αναφορά, αν θέλετε, ένα λιτό τηλεοπτικό μνημόσυνο σε συναδέλφους σας. Ναι. Γιατί καλή ώρα και ζωή να έχετε, έχουν περάσει άνθρωποι από εδώ που απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας έχουν στολίσει το νησί με την παρουσία τους και με το εκκλησίασμά τους.
όπως καλή ώρα, και ο θείος μου, ο αδελφός της μάνας μου, ο Παπαγιώργης ο Μπουραντάς. Θέλω λοιπόν να κάνετε μια ταπεινή αναφορά σε ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκατε, γνωριστήκατε και ασχοληθήκατε με το νησί μας. Υπηρετώ 60 ολόκληρα χρόνια, όπως σας είπα, εδώ στην Κύθνο, και οπωσδήποτε έζησα και τους προκατόχους μου. Εγώ θα αναφερθώ πρώτα, στον ιερέα της Δριοπίδας, μορφωμένο, αναμορφωμένο και καλλιεργημένο ιερέα, ο οποίος δυστυχώς όμως έζησε πολύ λίγα χρόνια για να μπορέσει να προσφέρει έργο. Ο ιερέας αυτός ήταν ο Ευάγγελος Μαρτίνος, Παπαβαγγέλης ο λεγόμενος, ο οποίος πράγματι προσέφερε τα λίγα αυτά χρόνια που του έδωσε ο Θεός για να ζήσει εδώ στην Δριοπίδα, προσέφερε πολλά πράγματα. Είναι αυτός λοιπόν, είναι ο πρώτος, ο προκάτοχός μου. Από αυτόν εγώ παρέλαβα την ενορία, παρέλαβα την Παναγία, την κανάλα. Και αυτός ο άνθρωπος, εκείνο που έχω να του προσταθώ, είναι το ότι αγωνίστηκε πολύ για να γίνει η Παναγία η κανάλα προσκύνημα. Δεν τα κατάφερε βέβαια, τα κατάφερα εγώ αργότερα, αλλά όμως εκείνος είχε τον πόθο να φύγει από τα ιδιωτικά χέρια και να πάει στα χέρια της Εκκλησίας για να γίνει πραγματικά προσκύνημα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος ιερέας, ο οποίος πέθανε σε πολύ νεαρά ηλικία, σε ηλικία 40 ετών. Τώρα, επί των ημερών των δικών μου έζησα άλλους τρεις ιερείς, όχι εδώ στην Δριοπίδα, αλλά στη χώρα. Ο πρώτος τον οποίον βρήκα εδώ στην Κύθνο, σαν συνέφη μεριό μου, ήταν ο πατήρ Εμμανουήλ Παπαμακάριος, ένας πολύ καλός και άξιος Λεβίτης, ο οποίος σεμνός, ήρεμος, ήπιος, βέβαια δεν είχε μεγάλη μόρφωση, αλλά όμως με τα αυτά που ήξερε προσέφερε πάρα πολλά και αυτός στην ενορία της χώρας, στην ενορία της Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, του Αγίου Ιωάννου. Αλλά έμεινα αρκετά χρόνια, αλλά αργότερα μετετέθη λόγω οικογενειακών αναγκών, μετετέθη στη Σύρον και εκεί πέθανε. Επί των ημερών μου πάλι μαζί, σχεδόν ένα χρόνο με διαφορά, χειροτονηθήκαμε με τον θείο σας, τον οποίο λέτε, τον Παπαγιώργη τον Μπουραντά. Ο Παπαγιώργη τον Μπουραντά μας συνέδεσε όχι μόνο η συναδελφική αλληλεγγύη, συναδελφική αγάπη, αλλά είχαμε και προσωπικές σχέσεις και είχαμε πάντοτε τα χρόνια αυτά, και έζησα αρκετά χρόνια εδώ, γύρω στα 30 χρόνια και περισσότερο, εδώ ζήσαμε τόσο πολύ ήρεμα, τόσο πολύ ωραία, είχαμε τόσο μεγάλη συνεργασία και προσφέραμε μαζί και οι δύο ό,τι μπορούσαμε να προσφέρουμε στη διαπλή. Πράγματι ο Παπαγιώργης ήταν ένας ειδικός άνθρωπος. Ήταν πρώτα άνθρωπος του αστείου, άνθρωπος της χαράς. Να φανταστείτε τώρα ότι του άρεσε να γίνει παπάς, ήθελε να γίνει παπάς, γιατί? Και έγινε σε μεγάλη ηλικία ιερέας. Και γιατί έγινε? Γιατί ήθελε να γίνει παπάς. Και εγκατέλειψε. Ο Παπαγιώργης, εκτός το ότι ήταν ιερέας, ήταν και ένας άριστος τεχνίτης. Έπαιρνε το ξύλο, το κούτσουρο και το μετότρεπε σε ένα δημιούργημα. Είχε τεθεί την κατάσταση. Τούτης όμως εγκατέλειψε την εργασία του και έγινε ιερέας γιατί του άρεσε να ακολουθήσει το ιερατικό στάδιο. Επίσης, άλλος ιερέας μετά και επί των ημερών του Παπαγιώργη, όπου ήταν συνεφημέρη, ήταν ο Παπαγιάννης ο Κοζαδίνος. Και αυτός ένας σεμνός άνθρωπος, καλός ιερέας, καλός κληρικός, αγαπούσε την Εκκλησία και βοήθησε πολλά και προσέφερε, παρότι οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν και πολλά γράμματα, ετούτοις όμως με αυτά που γνώριζαν και με τη βοήθεια τη δικιά μας προσέφεραν πολλά και έμεινε το όνομά τους στην Κύθνο. Ταπεινό μνημόσυνο είπαμε, αλλά παράλληλα όμως το ιερό προσκύνημα της Παναγιάς μας εδώ, Πατέρα, είναι ένας πόλος έλξης για τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν καταφύγιο στα σημερινά αδιέξοδα. Και όχι μόνο. Από τη χώρα μας, αλλά και από άλλες χώρες. Και είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις που έρχονται άνθρωποι από ξένα μέρη για να προσκυνήσουν την κανάλα,
μαζί με την Πορταΐτισσα, μαζί με την Παναγία Τιτστίνου και όλες οι Παναγίες μας. Εσείς μέσα από τα βιώματα που έχετε τόσα χρόνια εδώ, πόσα χρόνια είπατε ότι είστε? Δεν τα λέμε, είπαμε. Α, 60. Αλλά δεν λέμε πόσο χρόνο είμαστε. Πόσο χρόνο είμαστε. Έτσι, αυτό είναι. Γιατί μας ματιάζουν και, και δεν λέμε και το λόγο. Όχι. Έτσι. Έχετε κάποιες ιδιαίτερες ενθυμίσεις από τις επισκέψεις, από τα λόγια κάποιων ανθρώπων? Να σας πω. Εγώ ζω πράγματι τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται, και έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι με πολλά προβλήματα, με βιώματα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποφέρει στη ζωή τους και έρχονται σε μένα, με εξομολογούνται το τι έχουν, το τι τραβούν, το τι τους περιβάλλει, και έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες, και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται με πόνο στην καρδιά, άνθρωποι που κατεβαίνουν με τα γόνατα από πάνω ψηλά, από την είσοδο, κατεβαίνουν με τα γόνατα για να έρθουν να μπουν μέσα στην εκκλησία για να προσκυνήσουν την Αγία εικόνα της Παναγίας, διότι η Παναγία, με τη μεσολάβηση της Παναγίας, την οποία προσέτρεξαν και την παρεκάλεσαν, τους έδωσε αυτό το πολύτιμο το οποίο ζητούσαν, και περισσότερο είναι ζητήματα υγείας. Επίσης, εκείνο που με έχει προξενήσει μεγάλη εντύπωση είναι ότι λαμβαίνω αρκετά γράμματα από Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πού είναι η Παναγία η Κανάλα και ποια είναι η Παναγία η Κανάλα. Μέσα στα γράμματά τους μου εξιστορούν θαύματα της Παναγίας της Κανάλας και με ζητούν, με κλιπαρούν να τους πω πού βρίσκεται αυτή η Παναγία η Κανάλα, για να έρθουν να προσκυνήσουν και για να ανταποδώσουν το καλό που τους έκανε η Παναγία. Θαύματα πολλά, και θαύματα περισσότερα, βέβαια, σας είπα, θαύματα υγείας. Πατέρα, τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε σαν κληρικός εδώ στο νησί, εδώ στην Κανάλα μας? Στο νησί δεν αντιμετωπίζω, γενικά στην ενορία μου, στην Τριοπίδα, δεν αντιμετωπίζω δυσκολίες. Οι μεγάλες δυσκολίες που έχω αντιμετωπίσει είναι εδώ, στην Παναγία την Κανάλα. Δυστυχώς, οι ιδιώτες, εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τον Ιερό Ναό και έκαναν ό,τι ήθελαν πριν το 1974, οι άνθρωποι αυτοί, όταν έφυγε από τα χέρια τους η διαχείριση του Ιερανού και γενικά του προσκυνήματος, δεν το είδαν με καλό μάτι. Και προσπάθησαν να βάλουν και να εναντίον του ιερέως. Ίσως έλεγε, νομίζοντας ότι θα μπορούσαν να ξαναεπανέλθουν στη βολιά της θέσης. Αλλά ο ιερέας δεν το επέτρεψε. Έχω υποστεί, δεν σας λέω, δεν θέλω να καυχηθώ για τον εαυτό μου. Έχω υποστεί τα πάνδυνα εδώ. Το μόνο που θα σας αναφέρω είναι ότι γι' αυτό το πεζουλάκι που βλέπετε δίπλα, καθόμαστε. Έχω οδηγηθεί, γιατί το έκτισα, έχω οδηγηθεί στο δικαστήριο. Για αυτές τις πετρούλες που έβαλα εδώ κάτω, έχω οδηγηθεί στο δικαστήριο. Για αυτές τις πέτρες που άνοιξα εκεί, έχω οδηγηθεί στο δικαστήριο. Αλλά όλο στο δικαστήριο πηγαίνετε. Έχω οδηγηθεί 28 ολόκληρες φορές στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γιατί δημιούργησα ορισμένα έργα εδώ. Ό,τι βλέπετε, δεν λέω ότι είναι δικά μου δημιουργήματα, είναι δημιουργήματα της Παναγίας. Εκείνη θέλησε να μετατραπεί το έρημος σε όαση, διότι πράγματι ήταν εδώ ερυπωμένα τα πάντα, και εκείνη η ίδια η Παναγία θέλησε να μετατραπεί ο χώρος της σε όαση και να την επικαλούνται όλοι οι χριστιανοί. Ένα θα σας φέρνω μόνο, ότι μία ημέρα παίρνω ένα τηλεφώνημα από άγνωστον. Μου είπε το όνομά του, μου είπε ότι ήταν και καταγωγή του από την Τριοπίδα, αλλά δεν τον είχε έρθει στην Τριοπίδα. Ονομάζομαι, μου λέει, Παπα Μακαρίου. Ρίστε, σας ακούω. Μου λέει, άκουσε να δεις. Είμαι Θερμιώτης και αγαπώ πολύ την Παναγία την Κανάλα. Δεν με ξέρεις εσύ, είσαι νέος. Και θέλω το εξής. Θέλω να αξιοποιήσουμε και τόσο των ναών της Παναγίας, όσο και τον γύρω χώρο που υπάρχει εδώ, στην περίοδο της Παναγίας. Μα λέω, αυτό για να γίνει θέλει
χρήματα πολλά. Μου λέει το εξής, αυτό και με παραξένεψε ο άνθρωπος. Εσένα τι σε λιάζει? Εσύ θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ και εγώ θα φροντίζω για τα χρήματα. Αλλά μην σου λέω πολλά λόγια. Μπήκε μπροστά το έργο με τρεις ανθρώπους. Με χρηματοδότη, τον Φραγκίσκο Παπαμακαρίου, το οποίο απέναντι έχουμε και την προτομή του. Με μηχανικό, τον Κώστα τον Γιαντσάνη, και με επιβλέποντα του όλου έργου εμένα. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι καταφέραμε μέσα σε λίγα χρόνια να μετατρέψουμε όλα αυτά που βλέπετε τα έργα, ό,τι όργα βλέπετε εδώ δίπλα, έγιναν επί των ημερών αυτών με χρηματοδότη τον Φραγκίσκο Παπαμακαρίου. Δεν, ο άνθρωπος αυτός δεν μας είπε ποτέ ότι δεν έχω χρήματα. Ό,τι του ζητούσε μας έδωσε, και δεν θέλω να σας πω, μας έδωσε πάρα πολλά χρήματα. Και ο κότοπος αυτός, διότι τον άνθρωπο αυτόν ούτε αυτός το ήθελε μόνος του, ούτε εμείς το δημιουργήσαμε οι υπόλοιποι, αλλά το δημιούργησε η ίδια η Παναγία, η οποία η ίδια η Παναγία ήθελε από να μετατραφεί ο χώρος της από το οίκημά της, να μετατραπεί από έρημο σε όαση. Και πράγματι σήμερα το χαίρομαι, κάθομαι εδώ σε αυτό το πεζούλι και ακούω τους προσκυνητές που κατεβαίνουν από εκεί και λένε, α, εδώ είναι μια μικρή όαση, ένας μικρός παράδεισος. Και αυτό το χαίρομαι, διότι και εγώ έβαλα ένα πετραδάκι για να γίνει αυτή, για να δημιουργηθεί αυτή η όαση, η οποία να δίνει τόση έκφραση, να δίνει τόσο μεγάλη προβολή στον νησάκι μας. Και από μέρα, και το ευχάριστο και το πιο ευχάριστο από όλα είναι ότι από χρόνο σε χρόνο, ενώ από την αρχή είχαμε ελάχιστους προσκυνητές χωρίς κανένα αυτοκίνητο, τώρα έχουμε, δεν είχαμε ποτέ κανένα μυστήριο, τώρα έρχονται δεκάδες πούλμαν, χιλιάδες προσκυνητών και δεκάδες μυστηρίων. Κάθε Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε έχουμε μυστήρια. 3, 4, 5, 6 μυστήρια οπωσδήποτε θα έχουμε και εδώ στον χώρο της Γρανάδας, αλλά και σε άλλα εξοκλήσια. Γι' αυτό λοιπόν η Παναγία είναι εκείνη. Εγώ πιστεύω ακράδαντα αυτήν, πιστεύω, αυτήν υμνολογώ και αυτήν προσκυνώ. Διότι πράγματι μου έχει δώσει τόσα πολλά παραδείγματα που μου έχει κάνει να πιστέψω ακράδαντα ότι η Παναγία είναι εκείνη η προστάτηδα προσωπικό σε μένα, αλλά και γενικά του νησιού μας. Ξεκινήσαμε μια ήρεμη συζήτηση και τώρα βλέπω ότι έχουμε οδηγηθεί. Μιλάτε για την Παναγιά την Κανάλα, μιλάτε για τα έργα που έχουν γίνει, μιλάτε για έναν άνθρωπο που εν κυρίω, σαν κύριος, ο κύριος Παπαμακαρίου μιλάω τώρα, έτσι, έτσι είπαμε το όνομα, το επώνυμο, ωραία, είναι ο άνθρωπος που σας έδωσε τη δύναμη να κάνετε τα όσα είχατε σχεδιάσει και τα όσα ήθελε ο ίδιος. Γιατί λοιπόν φωνάζετε, φουσκώνεται και καμαρώνεται παράλληλα? Γιατί φουσκώνω? Διότι επετέφθη ο σκοπός για τον οποίο είχα αποφασίσει. Διότι εγώ ήρθα στην Κύθρο για να υπηρετήσω. Ήμουνα υπάλληλος στη ΖΕΗ, τα παράτησα όλα και έφυγα γιατί ήθελα να γίνω κληρικός και ήθελα να ανεβάσω πνευματικά το νησί μας. Όχι μόνο τη Δριοπίδα. Και κατάφερα, και το κατάφερα αυτό με τη βοήθεια των ανθρώπων, αλλά και περισσότερο της Παναγίας, κατάφερα να επιτύχω το έργο μου για να εκπληρώσω την αποστολή μου. Παπακώστα μου, δηλαδή στη ΔΕΗ τους άλλαξε τα φώτα, ναι, και ήρθες εδώ και μας άναψες τα φώτα. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και σημαντικό για εμάς τους λαϊκούς. Και θέλω να κλείσουμε με αισιοδοξία, βλέποντας και παίζοντας με τα όσα ο λαός μας έχει σχεδιάσει. Θυμάμαι ακόμα τη μάνα μου όταν έγραφε επιστολές στο γιο της, τον αδερφό μου που ταξίδευε, ήταν Μαρκόνι σαν σειρματιστής, και του έγραφε, «Ω Παναγιά Κανάλα μου, με τα πολλά καντήλια φέρε μου το Μαρκόνι μου να σου τα κάνω χίλια». Ο λαός μας λοιπόν πιστεύει, είτε κάποιοι πολεμάνε την Παναγιά είτε όχι, η πίστη παραμένει πάντα ζωντανή με το πρωταρχικό φως που την ανακάλυψαν οι απλοί ψαράδες. Σωστό. Εγώ σε αυτό πιστεύω, και επειδή πίστευα και πιστεύω σε αυτό που είπατε τώρα προηγουμένως, γι' αυτό και ποτέ δεν έχω οροδίσει προουδενός. Δεν έχω πει ποτέ όχι.
δεν θα γίνει αυτό γιατί, γιατί με κυνηγάνε. Όχι, δεν θα δημιουργήσω αυτό το οποίο το πιστεύει ο λαός και το θέλει ο λαός, όχι γιατί το θέλει ο Παπακώστας. Όχι, θα γίνει αυτό και έτσι έγινε όλο αυτό. Και δεν έχουμε πείραξη. Μην νομίζω ότι όσες φορές και να πήγα στο δικαστήριο και ακόμα τώρα εκκρεμούν τρεις μηνύσεις πάλι εναντίον μου. Δηλαδή πρέπει να σου ευχηθούμε να τα κατοστήσεις. Να τα κατοστήσω. Δεν προλάβω. Δεν προλάβω. Αφού είπες ότι είσαι μικρό στην ηλικία, μας τα μπερδεύεις τώρα. Θα έχω φύγει από τη ζωή και οι μηνύσεις θα εκκρεμούν. Τελικά σε εμάς τους Έλληνες μας αρέσουν οι μπουρλοτιέριδες ιερείς. Και καμαρώνουμε που έχουμε τέτοιους ιερείς. Καμαρώνουμε όμως και πολύ περισσότερο που έχουμε τη νεολαία κοντά μας και πατάει πάνω στα χνάρια αυτών των ανθρώπων που πάσχησαν να δουν αλλαγμένη την περιοχή. Πάντα προς το καλύτερο. Όπως καλή ώρα, εδώ έχουμε τον Μπιπέρη τον Ηλιού, που είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου στη Δριοπίδα πάνω, και καθώς ερχόμασταν, μου λέει, και εδώ μου λέει η δάσκαλα, είναι το μοναδικό μέρος, είναι έρμη η περιοχή μας, εδώ είναι ευλογημένη. Γιατί είναι, μου λέει, η εικόνα της κανάλας. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον πρόεδρο, να τον ευχαριστήσω για τα όσα καλά κάνει για την περιοχή του, για τα όσα καλά υπομένει και επιμένει. Πριν από αυτό, με συγχωρείτε, να πω δύο λόγια. Εγώ το είπα, το λέω και το ξαναλέω, ότι είμαι υπερήφανος για την νεολαία μας. Διότι βλέπω τα παιδιά μας, τα οποία βαδίζουν τον σωστό δρόμο, βαδίζουν τον δρόμο τον πατριωτικό, βαδίζουν τον δρόμο της προόδου και της δημιουργίας. Και ιδιαιτέρως, είναι και ανιψάκι μου, ο Πιπέρης από εδώ, είναι ένα πολύ καλό παιδί και όλα τα παιδιά είναι καλά. Εγώ είπα, το λέω κάθε φορά που θα δείξω με την νεολαία, ότι καμαρώνω για την νεολαία της Κίθου γενικά, αλλά ιδιαίτερως στην Τροπίδα, στην οποία ζω ιδιαίτερως, οι οποίοι έχουν πάρει από μένα ορισμένα φώτα. Την ευλογία σας θα μας τη δώσετε αφού τα παιδιά πουν αυτά που θέλουν να πουν ή να σας ρωτήσουν. Ευχαριστώ. Αυτά που, τι να πούμε εμείς μετά από αυτόν τον όμορφο λόγο και αυτά τα σπουδαία λόγια από έναν, από μια προσωπικότητα του νησιού μας, θεωρώ κατά την προσωπική μου άποψη την πιο σημαντική προσωπικότητα του νησιού μας, τον Παπακώστα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος, ό,τι και να πούμε εμείς, είναι λίγο πραγματικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο μας έχει βαφτίσει, αλλά έχει πατρέψει και τους γονείς μας και όλα τα παιδιά, που όλη η νεολαία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί. Το έργο του και η πορεία του είναι οδηγός μας, πραγματικά, σε ό,τι δραστηριότητα και να προβούμε, σε ό,τι και να σκεφτούμε, ο Παπακώστας είναι δίπλα μας, έχουμε την ευλογία του, γι' αυτό και οτιδήποτε ξεκινήσουμε, οτιδήποτε έχουμε στο μυαλό μας, πάντα η συμβουλή του Παπακώστα είναι οδηγός μας. Ένας άνθρωπος απλός, ένας άνθρωπος προσιτός, ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα θεωρώ, παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Πραγματικά, έχουμε την ευλογία του, αλλά και για μας είναι ευλογία που έχουμε τον Παπακώστα δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε. Πολλά λες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πολλά λες, πολλά λες. Να είναι πάντα καλά, να τον έχει η Παναγία κανάλα καλά. Τα νιάτα θα πρέπει να είστε μπροστά για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ό,τι δημιουργήσετε, γιατί για να αρχίσετε μια νέα εποχή και να δείξετε πόσο τα νιάτα πραγματικά είστε αντάξια των προγόνων σας. Μαριέτα μου, να δώσουμε το λόγο και σε σένα, ναι, στη νεότερη γενιά, να πεις το ευχαριστώ στον Παπακώστα που έχει τώρα προς το παρόν 28 διώξεις. Μέχρι τα 100 πιστεύω θα ξαναρθούμε για να ξαναγράψουμε. Και να τους γράψουμε κανονικά, όπως λένε πατέρα, έτσι. Με την καλή πάντα έννοια. Το γράψιμο είναι καλό. Αν ο Μπακάλης δεν γράψει, πού θα θυμάται τι χρωστάει και ποιος το χρωστάει. Έτσι δεν είναι? Και εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παπακώστα. Είπε πολλά ο Πιπέρης πριν, που με κάλυψε νομίζω, και εννοείται ότι όποια βοήθεια και αν χρειαστεί και εμείς θα είμαστε εκεί για να το στηρίξουμε, όπως αυτός κάνει τόσα χρόνια για μας. Ευλογημένα να κλείσουμε. Και θεωρώ ότι είναι ευλογία να πάρουμε την ευλογία του πατέρα, του γέροντα, αν θέλετε, που έχει έτσι αυτή την δωρική, λυτή όψη. Να τον ευχαριστήσουμε για τα όσα μας μετέφερε, για τα όσα μας είπε, για τα όσα μας έδωσε. Και να ευχηθούμε το καλό, όταν πάλι σύντομα ξαναρθούμε, να έχει να μας πει πάλι έτσι θεόπνευστα πράγματα, για να ηρεμήσουν τα όσα ανταριάζουν την ψυχή μας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και να σας συγχαρώ, διότι
για το έργο σας. Διότι το έργο αυτό το οποίο επιτελείτε είναι έργο κοινωνικό, είναι έργο προβολής των καλών και ωραίων, άρα λοιπόν και εσείς είστε και καλοί και ωραίοι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα στη ψυχή μου, την ευχή μου, τη δικιά μου την έχετε, αλλά περισσότερο θα θυμώ και προσεύχομαι να έχετε την ευχή της Παναγίας της Κανάλας, η οποία να συντροφεύει εσάς, τις οικογένειές σας, σε όλη σας τη ζωή και στα κοριτσάκια μας, να τους δώσει κάτι ό,τι το χαρούμενο και ό,τι το σωστό επιθυμούν στη ζωή τους. Να είστε καλά. Και άμα βρουν κανένα καλό παιδί. Αυτό είναι. Τι θα κάνουμε εδώ. Και αν θα βρεθούν ένα καλό παιδί, εδώ θα έρθουν εδώ και θα τους αναλάβω εγώ. Εγώ είμαι δάσκαλος. Δάσκαλος είσαι. Σε επάγγελμα. Ναι. Οπότε λοιπόν, μην τα λες όλα καλά και ωραία, γιατί όλοι οι μαθητές είναι αγανακτισμένοι με μας. Οπότε λοιπόν, ευλόγησον. Πατέρα, να είμαστε καλά, να ξανασμίξουμε με την ευλογία της Μεγαλόχαρης. Να είστε καλά. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Δεν ξέρετε πόσο χάρηκα. Ποια χαρά, πόση χαρά μου δώσατε και πόση ευλογία πήρατε εσείς. Διότι εσείς είδα ότι πράγματι είναι ωραία με τα νιάτα μας και εσύ είπες τα νιάτα σε καταλέγησε. Δεν είσαι γέρος. Δεν βλέπεις και καλά, ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς που δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, σε καταλέγησε μέσα στα νιάτα και βλέπω ότι πράγματι είναι ωραία μας να δεις στον δρόμο. Βέβαια υπάρχουν και παρατράγωδα, αλλά αυτά θα προσπαθήσουμε να τα διορθώνουμε και όχι να... Παπακώστα μου, ζωή μας και ευχή μας είναι να συναγωνιζόμαστε το καλύτερο και όχι το χειρότερο. Χειρότερα θα βρούμε αμέτρητα. Βιολί παίζει ο κύριος Δημήτρης Γονιδάκης, το δοξάρι του οποίου 64 ολόκληρα χρόνια σκορπάει το κέφι και τη χαρά μέσα σε τούτο το μικρό χωριό. Τον συνοδεύει στο λαούτο ο κύριος Γιώργος Μαρτίνος. Λοιπόν, θέλω να σας τραγουδήσω το τραγούδι που είχα μια αγάπη. Νίχα μια αγάπη. Μ' αγώ την αγαπούσα, μωρέ,